στην εκπρόσωπο των παιδιών, την Μαλαματή που έχουμε στην γραμμή μας, για να μας πει, Μαλαματή, ποια είναι τα αίτια της σημερινής κατάληψης στο τρίτο λύκειο. Γιατί το τρίτο λύκειο από το πρωί, σήμερα, πιθανά και αύριο, τελεί υποκατάληψη. Λοιπόν, Μαλαματή, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μαθήτρια του τρίτου λυκείου, και το τρίτο λύκειο σήμερα τελεί υποκατάληψη. Νομίζω είναι μια ευνηδιαστική κίνηση. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Και να διευκρινίσω, γιατί μας τηλεφωνούν και από γονείς και από άλλα λυκεία, μόνο το τρίτο λύκειο είναι σε κατάληψη, έτσι δεν είναι, Μαλαματία? Ναι, ναι. Όπως είστε ενήμεροι, μόνο το δικό μας λύκειο είναι υποκατάληψη. Mm-hmm. Και θέλουμε να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν ερχόμαστε εναντίον στον διευθυντή μας, τους καθηγητές, αλλά και γενικά το σχολείο μας. Άρα και... λοιπόν, πρώτο πράγμα, Μαλαματή, δεν έχει να κάνει κατάληψη με τους καθηγητές του λυκείου, με τον διευθυντή, με τους χώρους του λυκείου, αλλά με κάτι άλλο. Ναι, ναι. Και ούτε κύριο μέλημά μας είναι να χάσουμε διδακτικές ώρες. Ναι. Απλά γίνεται μια προσπάθεια κινητοποίησης των μαθητών όσον αφορά το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος mm-hmm. και τις αλλαγές που συνεχώς συμβαίνουν σε αυτό. Θέλεις να μας πεις περισσότερα, Μαλαματή, γι' αυτό? Ποια είναι δηλαδή η πιο βαθιά σας ανησυχία για το εκπαιδευτικό μας σύστημα? Απαιτούμε να γίνει κατανοητό, ιδίως από τους φορείς της παιδείας, ναι, ότι το φλέγον ζήτημα του εκπαιδευτικού μοντέλου αφορά όχι μόνο τους νέους, αλλά και όλη την πολιτεία. Ποια πράγματα είναι αυτά που σήμερα σας δυσκολεύουν, που θέλετε να αλλάξετε? Γενικότερα θα θέλαμε το σχολείο να μας βοηθάει να βγαίνουμε στην κοινωνία, ναι, ως σωστοί άνθρωποι και να μην έχουμε ως κύριο στόχο το βαθμό και τις πανελλήνιες που δίνουμε στη ΛΥΚΙΟ. Mm-hmm. Το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται τώρα, διαφωνείτε, συμφωνείτε, έρχεται και η βάση πιθανά του 10, έρχονται κάποιες αλλαγές. Με αυτά, για αυτά τι λέτε μάλλον? Αυτά κυρίως είναι που μας επηρέασαν, γιατί για παράδειγμα πολλά παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, ναι, της Εθνής Δευτέρας Λυκείου μας, ναι, ναι, δεν έκαναν καλοκαιρινά μαθήματα ώστε να βοηθηθούν και να γράψουν καλά στις πανελλήνιες, διότι λέγαν ότι μπορούμε να περάσουμε και από τις πράσινες σχολές. Μάλιστα. Αυτό όμως μας είπαν ότι καταργήθηκε, ας πούμε. Mm-hmm. Και γενικά γίνονται πάρα πολλές αλλαγές οι οποίες δεν έχουν αποφασιστεί. Και στην ουσία εμείς προχωράμε... Θέλεις να πεις, Μαλαματή, ότι ακούγονται πολλά για αλλαγές, χωρίς όμως να ξέρετε κι εσείς πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι. Και σας αφήνει σε μια αβεβαιότητα, σε μια αμφιβολία του τι θα γίνει και πώς θα πορευτούμε. Ναι. Μαλαματή, πες μας λίγα λόγια για την κατάληψη σήμερα. Είναι όλα τα παιδιά του λυκείου μέσα, έχουν φύγει παιδιά? Το βράδυ θα είστε εκεί, θα συνεχίσετε? Καθηγητές είναι μέσα, έχουν φύγει οι καθηγητές? Αρχικά είμαστε κάποια παιδιά που το ξεκινήσαμε, ναι, και κάποια παραπάνω τα οποία έχουν συμφωνήσει με την κατάληψη. Ναι. Έχουμε μαζεύσει κάποιες υπογραφές από... Θέλεις να πεις ότι η απόφαση πάρθηκε πλειοψηφικά, δηλαδή συγκεντρωθήκατε, ναι, όλα τα παιδιά, ναι, και υπερίσχυσε το ναι στην κατάληψη από την πλειοψηφία των παιδιών? Ναι. Πότε έγινε αυτό? Η κατάληψη ξεκίνησε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ. Α, η κατάληψη ξεκίνησε χθες το βράδυ. Όχι σήμερα το πρωί. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και θα τη συνεχίσετε και αύριο, αυτό μαθαίνουμε? Αυτό δεν είναι σίγουρο. Θέλουμε, ναι, να το συζητήσουμε. Ναι. Και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε ενάντια στο διευθυντή και να... Ο διευθυντής ή οι καθηγητές έχουν μπει στο χώρο τώρα του τρίτου λυκείου ή δεν είναι κανείς εκεί από τους καθηγητές? Ο διευθυντής μας έχει έρθει από το πρωί. Ναι, ναι. Ήταν εδώ πέρα. Μας είπε ότι είναι μαζί μας μέχρι τις 2 η ώρα. Ο διευθυντής θα είναι εκεί μέχρι τις 2? Ναι. Μάλιστα. Έχει την ευθύνη μέχρι εκείνη την ώρα. Ο διευθυντής του τρίτου είναι ο κύριος... Ο κύριος Θάσος. Ο κύριος... Ο κύριος Τάσος. Μάλιστα. Ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος.
κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, Μαλαματή, γιατί πολλές φορές βλέπουμε σε καταλήψεις ότι γίνονται και ζημιές, γίνονται και διάφορα πράγματα. Έχετε διασφαλίσει ότι κατάληψη ναι, αλλά δεν πειράζουμε τίποτα από το σχολείο, δεν καταστρέφουμε τίποτα από το σχολείο? Δηλαδή ουσιαστικά είναι ο δικός σας χώρος, δεν είμαι εγώ εκεί κάθε μέρα, Μαλαματή. Εσείς είστε. Είμαστε μέσα με δική μας ευθύνη. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει υπογραφές. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι δεν θα πειραχτεί τίποτα. Ας πούμε, έχουμε κλείσει τα γραφεία, ναι, τις αίθουσες. Και γενικά δεν θα παραβιαστεί τίποτα. Στο Άρα λοιπόν έχετε συμφωνήσει όλοι ότι θα είμαστε στην κατάληψη, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε την παραμικρή καταστροφή στο σχολείο. Ναι, εννοείται. Και κάτι ακόμη, Μαλαματή. Αυτή η κίνησή σας σήμερα έρχεται σε συνδυασμό ίσως με άλλους νομούς, με άλλες πόλεις. Υπάρχουν και άλλα λύκεια σήμερα στη χώρα που κάνουν κάτι το αντίστοιχο ώστε να προσδώσει και ένα μαζικό χαρακτήρα, ή είναι αποκλειστικά πρωτοβουλία των παιδιών του Τρίτου Λυκείου Καστοριάς και κανένα άλλο λύκειο στη χώρα σήμερα δεν έχει κατάληψη? Δεν έχω ενημερωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ξέρεις γιατί στο ρωτώ? Γιατί πολλές φορές καταλήψεις ξεκινάνε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα social κτλ. Το ένα λύκειο με το άλλο κτλ. Και έτσι εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Έγινε κάτι αντίστοιχο γι' αυτό σήμερα ή όχι? Όχι. Το μόνο που γνωρίζαμε ήταν η καταλήψη στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή την ώρα πόσα παιδιά είστε εκεί, είπαμε, Μαλαματή? Τώρα δεν ξέρω ακριβώς γιατί είμαι σε διαφορετική αίθουσα. Ναι. Αλλά τα περισσότερα παιδιά είναι εκεί ή έχουν αποχώρηση παιδιά, έχουν φύγει? Είμαστε γύρω στα 30 παιδιά, τα υπόλοιπα είναι στο προάβλιο, κάποια δεν έχουν έρθει καν από το πρωί. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε και περιμένουμε να είμαστε σε επαφή, Μαλαματή, για το αν θα συνεχιστεί και αύριο η κατάληψη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, Μαλαματή, καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα.